το εσωτερικό παιδί είναι το κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας, το οποίο τραυματίστηκε, πληγώθηκε από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές κακοποιητικές, απόρριψης, αδιαφορίας, υπερπροστασίας. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι που δεν το βλέπουμε για αυτό που είναι και απλά πάνω του εγώ καθρεφτίζω τα τραύματά μου, είναι ένα πληγωμένο παιδί γιατί κανείς δεν το είδε. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς ή οι γονείς που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ με τον εαυτό μας. Όλοι είμαστε τραυματισμένοι άνθρωποι. Κάποιοι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, να τα λύσουμε, να τα καταλάβουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Πολλές φορές θα ακούσουμε να λένε για το εσωτερικό παιδί, για το εσωτερικό παιδί που έχουμε όλοι μέσα μας. Τι είναι το εσωτερικό παιδί καταρχάς? Ουσιαστικά το εσωτερικό παιδί είναι το κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας, το οποίο τραυματίστηκε, πληγώθηκε από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές κακοποιητικές, απόρριψης, αδιαφορίας, υπερπροστασίας, επαναλαμβανόμενες, και όπου μετά αυτές τις συμπεριφορές, επειδή γράφονται μέσα μας, γράφουνε, συνεχίζουμε μετά σαν να τις παίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας, αν δεν δουλέψουμε με αυτές. Δηλαδή σαν να τις αναπαράγουμε, σαν να τις εκδραματίζουμε, σαν να παίζουμε ένα θέατρο, να κάνουμε μια αναπαραγωγή. Όλο αυτό δεν γίνεται συνειδητά φυσικά. Συνειδητό μπορεί να γίνει όταν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα ένας άνθρωπος που θυμώνει πάρα πολύ, φτάσει πια στο σημείο λόγω του θυμού του να κινδυνεύει να διαλυθεί η οικογένειά του. Οπότε ναι, τότε να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή του συμπεριφορά κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, και να αρχίσει να ψάχνει ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες του τόσο μεγάλου θυμού. Άρα εδώ είναι αυτό που λέμε, είναι τα τραύματα που κουβαλάμε. Ναι, είναι τα τραύματα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία. Έχουμε όλοι μέσα μας ένα πληγωμένο εσωτερικό παιδί? Κάποια κομμάτια του είναι. Γιατί νομίζω, Ανδριάννη, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όσο τέλειο και αν είναι οι γονείς μας. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αποφύγουμε. Γιατί ακόμα και αν μεγαλώσαμε σε μια ιδανική οικογένεια, που όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, μεγαλώντας, επειδή πρέπει να βρούμε τη δική μας ταυτότητα, καλούμαστε να αμφισβητήσουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Πόσα από αυτά μας ταιριάζουν, πόσα δεν μας ταιριάζουν, τι κρατάμε, τι πετάμε. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτή τη δουλειά για να μπορέσουμε κάπως από πάνω μας να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν είναι δικά μας, δημιουργήθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία, νομίζω έχουμε να την κάνουμε όλοι. Ναι. Βέβαια, δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά κακοποιητικές για έναν άνθρωπο, έτσι. Φυσικά δεν αναφέρομαι εκεί. Αυτό έχει άλλες ρίζες, θέλει άλλη διαχείριση, είναι... Ναι. Όλο το άλλο όμως είναι πολύ ανθρώπινο και φυσιολογικό να συμβεί. Ναι, είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, νομίζω, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι τους γονείς με αυτά που λέμε, ότι τρομάζουμε μετά να μιλήσουμε στα παιδιά μας, από φόβο ότι το κάθε τι θα τα τραυματίσει. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά νομίζω ότι ως ένα βαθμό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και για μένα το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι γονείς, όχι να είναι τόσο προσεκτικοί στο τι λένε στα παιδιά τους, όσο να δουλεύουν τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, είμαι μια μάνα που μισώ τους άντρες και έχω γιο. Δεν γίνεται αυτό μου το μίσος με έναν τρόπο άθελά μου. Όχι θελημένα, όχι με πρόθεση να μην το βγάλω στο παιδί μου. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άρα δεν είναι να προσέχω τι θα λέω στο γιο μου. Πρέπει να δουλέψω το μίσος με τους άντρες. Ποιος γεννάει ένα εσωτερικό πληγωμένο παιδί? Αυτό τώρα δεν ξέρω ακριβώς να σου το απαντήσω. Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο το θέμα. Πάντως, σίγουρα υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες, αν τις αντιμετωπίζει ένα παιδί μεγαλώνοντας, είναι τραυματικές. Και επαναλαμβάνω, αν είναι επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή, αν μεγαλώνει με κακοποιητικούς γονείς, αν μεγαλώνει με γονείς που είναι απορριπτικοί, αν μεγαλώνει με γονείς με τους οποίους δεν νιώθει ασφάλεια, αν μεγαλώνει με γονείς από τους οποίους δεν νιώθει την αγάπη, να, δεν νιώθει τη φροντίδα, δεν νιώθει ότι είναι σημαντικό. Και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο. Στην πραγματικότητα, να σου το πω με απλά λόγια, ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι που δεν το βλέπουμε για αυτό που είναι και απλά πάνω του εγώ καθρεφτίζω τα τραύματά μου,
είναι ένα πληγωμένο παιδί γιατί κανείς δεν το είδε. Όλοι είμαστε τραυματισμένοι άνθρωποι. Κάποιοι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, να τα λύσουμε, να τα καταλάβουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν για παράδειγμα εγώ δεν σπούδασα ποτέ, και όλο αυτό μου έχει αφήσει ένα τεράστιο, μια έλλειψη αυτοεκτίμησης του εαυτού μου, είναι πολύ πιθανό αυτό, να βλέπω το παιδί μου σαν το μέσο που θα ικανοποιήσει αυτό που εγώ δεν έκανα ποτέ για να πάρω την αυταξία μου. Οπότε θα αρχίζω να προσπαθώ να φτιάξω ένα παιδί το οποίο θα έχει άριστες επιδόσεις, θα σπουδάσει, για να πάρω εγώ την αξία μου. Okay, την πήρα. Το παιδί όμως αυτό ήταν αυτό που ήθελε, ήταν αυτό που του τέριαζε. Το είδε κάποιος. Αυτό μπορεί να τραυματίσει λοιπόν έναν άνθρωπο. Γιατί ενώ δεν το βλέπουμε. Καλή πρόθεση, ας πούμε. Δεν έχει κακή πρόθεση. Να καταστρέψω το παιδί μου. Όχι, όχι. Δεν έχει κακή πρόθεση. Προς Θεού δεν έχει κακή πρόθεση. Απλά άθελά μας, ασυνείδητα, είναι σαν εγώ να προβάλλω πάνω στο παιδί μου τα δικά μου τα τραύματα και το καλό. Και μετά έτσι είναι. Και το καλό να τα θεραπεύσει. Δηλαδή, δεν σπούδασα εγώ. Δεν νιώθω αυταξία, έτσι, γιατί οι γονείς μου, ας πούμε, δεν μ' άφησαν να σπουδάσω. Ναι. Σπουδάζει εκείνο, νιώθω εγώ την αυταξία, αλλά την έχει χάσει εκείνο. Και έτσι και πάει. Πάει το Βασίλειο. Και έτσι μετά. Πάει. Ναι, αυτό, Ανδριανή, πραγματικά πάει αλυσίδα μετά. Ναι. Πάει αλυσίδα. Δηλαδή, και αυτό το παιδί αργότερα, στο παιδί του κάτι παρόμοιο θα κάνει. Και δεν έχει πρόθεση κακή. Απλά δεν το αντιλαμβάνεται. Είναι σαν να παίζουν. Πώς σου πω, είναι σαν να παίζουμε ρόλους. Και αυτούς τους ρόλους από τη στιγμή που θα μας τους δώσουν οι γονείς, δηλαδή το ρόλο του καλού μαθητή. Επειδή εγώ πρέπει να σχετιστώ μαζί τους, δηλαδή να σχετιστώ πώς, να μ' αγαπάνε, να με συμπαθούν, να με φροντίζουν. Οι γονείς μου. Οι γονείς μου, αυτό τον ρόλο θα τον αναλάβω. Και θα τον αναλάβω και θα τον παίζω πάρα πολύ καλά, ναι. Προκειμένου εγώ να σχετιστώ με τους γονείς μου και οι γονείς μου να συνεχίζουν να με συμπαθούν. Για να έχω την προσοχή ακριβώς. Τους, την αγάπη τους και όλα αυτά που είπε. Αυτός όμως ο ρόλος μετά, ενώ είναι πάρα πολύ λειτουργικό στην παιδική ηλικία, γιατί με βοηθάει τελικά με αυτούς τους ανθρώπους να καταπραίνω το θυμό τους. Είναι βοηθητικό για την επιβίωσή μου την συναισθηματική. Θα λειτουργεί στη μετέπειτα ζωή. Κάπως έτσι δεν μεγαλώνουμε όλοι μας. Ναι. Έτσι μεγαλώνουμε. Κοίτα να δεις, Ανδριάννη, νομίζω είναι ανθρώπινο. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αρκετά ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει ένας τρόπος που αυτό να μην ξανασυμβεί ποτέ. Και ας υποθέσουμε ακόμα και ότι εγώ, π.χ. που είμαι μαμά, δουλεύω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Πάλι κάτι δεν θα ξεπηδήσει από μέσα μου και θα μεταφερθεί στα παιδιά μου. Ναι, 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 ακριβώς. Εδώ θα το μεταβιβάσω εγώ με κάποιο μεταβιβάσω. Τρόπο. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε μία σύνδεση με τα παιδιά μας. Κάτι θα μεταβιβαστεί, δεν γίνεται. Κάτι δικό μας θα μπει εκεί. Άρα λίγο και να το απενοχοποιήσουμε όλο αυτό σαν διαδικασία. Να το απενοχοποιήσουμε φυσικά. Και αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που δουλειά με τον εαυτό μας. Δουλειά με τον εαυτό μας. Δηλαδή αυτή την ευθύνη έχουν οι γονείς. Αυτή είναι η ευθύνη τους. Να δουλεύουν με τον εαυτό τους ώστε να μπορούν όσο γίνεται τα παιδιά τους να τα απαλλάσσουν από αυτές τις προβολές. Από αυτά τα βάρη που είναι δικά τους. Και αν εγώ τα μεταφέρω στο παιδί μου, το ποιος είναι καλύπτεται. Ναι, βέβαια. Και μετά αυτός, το παιδί μου, για να συνεχίζει να ζει, θα πρέπει να παράγει τον ίδιο ρόλο. Δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι και αυτός του. Ο εαυτός του αληθινός όμως είναι σκεπασμένος από αυτό. Δεν θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν. Φυσικά αντιδρούν. Κάποιοι άλλοι όχι. Και πώς ζουν αυτοί που δεν αντιδρούν? Ζουν αρμονικά, ισορροπημένα? Συνήθως νομίζω, και αυτό που θα σου πω είναι γνώριμο σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους μας, είναι μια αίσθηση κενού. Δεν είμαι ικανοποιημένος, κάτι σαν να λείπει, ενώ τα έχω όλα, μια τρύπα εκεί πέρα που δεν κλείνει ποτέ. Μια αίσθηση αυτό το ότι δεν είμαι ο εαυτός μου. Μια αίσθηση ότι σαν να βλέπω από κάμερα τη ζωή μου και δεν συμμετέχω, δεν είμαι εγώ αυτός που παίζω. Συνήθως βιώνουμε μια τέτοια αίσθηση. Yeah. Είναι το πιο σύνηθες αυτό. Μέχρι που μπορεί να βιώνουμε και πιο... δηλαδή ένας άνθρωπος να γίνει ακραία κακοποιητικός. Και αυτό να σκεπάσει όλη την ταυτότητά του. Για να μπορέσει να επιβιώσει. Ναι.
Φυσικά, για να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί τον κακοποιούσε ο πατέρας του, έτσι. Όταν τον κακοποιούσε, αισθανόταν ανίσχυρος. Μετά, όταν μεγαλώνει και είναι ενήλικας και κάποια κατάσταση τον κάνει να νιώσει ανίσχυρος, κακοποιεί για να μην τον νιώθει. Όλο αυτό που κατάλαβες. Έχει μεταχθεί και πάει λέγοντας. Ναι, και είναι, πάει έτσι μία λυσίδα. Και μπορεί αυτή η βία στην προσωπικότητά του που έχει δημιουργηθεί λόγω αυτού να καλύψει όλη του την ταυτότητα. Μπορεί να κουβαλάμε και άλλα πράγματα λιγότερο τρανταχτά και θορυβώδη που όμως να μας κρατάνε πίσω και να μην τα παίρνουμε καν χαμπάρι και να μην είναι δικά μας. Ναι, γιατί μπορεί κάποια τραύματα να μας οδηγούν σε μια πετυχημένη ζωή. Mm. Δηλαδή, μια οικογένεια ελεγκτική, όπου θέλει τα παιδιά της να τα πηγαίνουν σε όλα καλά, να είναι σωστά στη συμπεριφορά τους, στους βαθμούς τους, στο σχολείο, καλά παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πετυχημένη πορεία. Μπορεί να έχουν μια πετυχημένη πορεία στη ζωή τους. Έτσι. Έξω από την καλή μαρτυρία που λένε. Να κάνουν οικογένειες, παιδιά που έχουν μια σχετική ισορροπία. Και, αλλά έρχεται κάποια στιγμή και λέει, μα εγώ ενώ τα έχω όλα αυτά δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλά. Ενώ τα έχω όλα αυτά, να πάθει μια κατάθλιψη. Ενώ τα έχω όλα αυτά, να αρχίσει να παθαίνει κρίσεις πανικού κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα καμπανάκια που θα μας κινητοποιήσουν. Συνήθως είναι η κρίσεις πανικού. Ένα πληγωμένο εσωτερικό παιδί φωνάζει, κλαίει και θέλει να το ακούσουμε. Ναι, συνήθως είναι. Αυτό θα είναι ένα καμπανάκι κρίσεις πανικού που αρχίζουν να είναι επαναλαμβανόμενες κάποια στιγμή. Σε κάποια ηλικία. Mm. Αυτή η αίσθηση κενού συνήθως θα μιλήσει με μία, πώς να σου πω, ψυχικά και σωματικά, με μία δυσκολία που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε ή δεν τη νιώθουμε. Τελικά, η πλειοψηφία του κόσμου τι κάνει? Αναζητά βοήθεια, ψάχνει, προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι? Πλέον στις μέρες μας νομίζω ότι οι άνθρωποι αναζητούν όλο και περισσότερο βοήθεια, όλο και πιο ψηλιασμένοι, ότι πολλές ίσως από τις συμπεριφορές τους δεν αφορούν το παρόν, αλλά αφορούν το παρελθόν τους. Mm. Οπότε νομίζω ότι όλο και περισσότερο οι άνθρωποι αρχίζουν να ψάχνονται. Τώρα όσο αφορά το εσωτερικό παιδί που αν έχει τραυματιστεί, που πιθανά έχει τραυματιστεί και έχει πληγωθεί και που η γιατριά του είναι πλέον να το αναλάβω εγώ, να γίνω εγώ η μάνα του, εγώ του εαυτός μου, του δικού παιδιού, μου. Εδώ μέσα παιδιού. Ναι, του δικού μου. Δηλαδή, εάν εγώ νιώθω ότι όλοι με απορρίπτουν, αυτό που προσπαθώ να κάνω, θα κάνω όλα σωστά για να μην με απορρίπτουν. Ναι. Έτσι, αυτό είναι εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό που έχω όμως να κάνω εγώ, σαν ενήλικας, είναι αυτό το παιδί να το μάθω, ότι η απόρριψη, ότι δεν χρειάζεται να το νιώθει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη. Ότι αυτό συνέβη τότε. Δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα είναι ασφαλές. Τώρα σε έχω εγώ. Δεν σε απορρίπτω. Σε γουστάρω πως είσαι. Σε αγαπάω ανεπιφύλακτα. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που παρατηρώ με τους ανθρώπους που δουλεύω και που μπορώ να το καταλάβω, είναι συχνά όταν τους λέω κάτι τέτοιο, λένε αυτό, και αυτό εγώ πρέπει να το κάνω. Το νιώθουν μεγάλο βάρος. Η ευθύνη που λέμε. Ναι, το νιώθουν μεγάλο βάρος. Εγώ θα το κάνω αυτό. Αυτοί με κάναν έτσι. Mm. Και εγώ τώρα θα πρέπει. Και για να το ξαναπούμε, ποιανού ευθύνη είναι από εκεί και πέρα, αφού έχουμε διαπιστώσει ότι κουβαλάμε πράγματα που δεν είναι δικά μας, ότι έχουμε μέσα μας ένα, υποθάλπτουμε και μεγαλώνουμε, συντηρούμε μάλλον ένα πληγωμένο εσωτερικό παιδί. Τι κάνουμε από εκεί και κάτω? Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι δική μας, μόνο δική μας, και τότε να ακούν την ευθύνη οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι και καλά το φταίξιμο, το πώς θα το κάνεις καλά. Mm. Είναι το ότι εσύ μόνο μπορείς, μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι δικό μου, είναι μέσα μου, εγώ ξέρω πώς δημιουργήθηκε, εγώ ξέρω τι έχει ανάγκη, εγώ ξέρω ότι έχει πληγωθεί, ότι το έχει πληγώσει και μόνο εγώ μπορώ να το θεραπεύσω. Είναι μια δουλειά που όμως έχω να την κάνω εγώ, δηλαδή να με φροντίσω εγώ, να με αγαπήσω εγώ όπως είμαι, γιατί αυτό ουσιαστικά έχει πληγεί τότε. Ήμασταν ολόκληροι, γεννηθήκαμε ολόκληροι, λόγω διαφόρων καταστάσεων κομματιαστήκαμε, γιατί κάποιος δεν αγάπησε το ολόκληρό μας και το κομμάτιασε. Και μετά μας κουβαλάμε κομματιασμένους. Ναι. Και η κόλλα γι' αυτό είναι η ανεπιφύλακτη αγάπη. Ότι ναι, σ' αγαπάω,
άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να το συζητήσουμε γιατί σε αγαπάω. Γιατί σε αγαπάω. Και εγώ είμαι εδώ τώρα, ναι, να σε φροντίσω. Εγώ είμαι εδώ τώρα. Έτσι θεραπεύεται το εσωτερικό παιδί. Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με ακουμπάει πάρα πολύ. Είναι αυτό. Είναι έτοιμη να βάλω τα κλάματα, ρε παιδιά. Γιατί είναι αυτό που λες στην ψυχή σου την ίδια. Ναι. Ναι, είμαι εγώ εδώ. Είμαι εγώ, εδώ είμαι εγώ και εγώ και μαζί μου θα είσαι ασφαλής. Ή θα το προσπαθήσω, δεν τα κάνω πάντα σωστά όλα, αλλά θα προσπαθήσω όσο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε με τον εαυτό μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε το τέλειο και όσο αντέχουμε κάθε φορά. Βέβαια, αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνεται βία. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι σε αυτή τη δουλειά ένα πληγωμένο παιδί, έχεις δει ποτέ σε βιντεάκια ένα κουτάβι το οποίο είναι φοβισμένο, ένα σκύλι, μια γάτα. Δεν πας αμέσως να το πιάνεις, να το χαϊδεύεις, μπορεί να σου ορμήξει. Ναι. Σταδιακά το παρατηρείς, κάθεσαι κοντά του. Δεν το ορμάς αμέσως. Έλα τώρα, θα ακόμα έλα, και να έχει μια καλή πρόθεση, έλα κουπεπέ, κουπεπέ. Γιατί και, έτσι και στο γραφείο το βλέπω πολύ συχνά. Ας πούμε, όταν άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αυτό το εσωτερικό πληγωμένο κομμάτι, το παιδί είναι πολύ θυμωμένο. Πάρα πολύ θυμωμένο. Ότι με ξέχασαν εκείνοι ή δεν με είδαν, ούτε εσύ τώρα. Και τώρα έρχεσαι και θέλεις τι από μένα. Να με φτιάξεις. Να με φτιάξεις, τώρα με θυμήθηκες. Θέλει ηρεμία, ησυχία, ψυχραιμία. Γιατί το λέμε παιδί. Γιατί το λέμε παιδί. Γιατί πληγώθηκε στην παιδική του ηλικία. Και γιατί τότε δεν είχε τη λογική, οπότε πήρε και απορρόφησε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αφού ο μπαμπάς μου δεν περνάει χρόνο μαζί μου, δεν το περνάει γιατί είμαι κακό παιδί. Αυτό. Αυτή την ανάλυση κάνεις αυτή αυτό την Αυτό την ανάλυση είναι δίπολο. Είναι καλό, κακό, σωστό, λάθος. Μετά, αν δεν μάθει από τους γονείς του, θα πρέπει να μάθει τις αποχρώσεις στον εαυτό του. Πώς νιώθει λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει θεραπεύσει το εσωτερικό του παιδί? Πώς είναι ένα παιδί ευτυχισμένο και ισορροπημένο και που είναι, είναι ασφαλές? Ανέμελο. Είναι ήρεμο, είναι ανέμελο, είναι περίεργο. Ενθουσιάζεται όταν θυμώνει, φωνάζει, όταν στεναχωριέται, κλαίει, ζητάει αγκαλιά. Είναι όπως είναι ένα παιδί, με τη λογική όμως, τις ικανότητες, τις νοητικές ενός ενήλικα. Θέλει εκπαίδευση το εσωτερικό μας παιδί για να μην ξανακυλήσει? Ή η θεραπεία όταν γίνει και γίνει σωστά, κλείνουν τα τραύματα σιγά σιγά και... Κάποια στιγμή το τραύμα δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή η ουλή θα μείνει για πάντα. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι μια ουλή, να μην είναι και ανοιχτό να τρέχει. Και δηλαδή θα την κοιτάς και θα λες, να αυτό μου είχε συμβεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας αυτό. Αυτό και αν χρειάζεται να το αγκαλιάσεις και να το πάρεις μαζί σου. Αυτό μαζί όλο. Ναι, ναι. Η ουλή θα μείνει για πάντα. Απλά θα κλείσει, δεν θα τρέχει, δεν θα πονάει τόσο πολύ. Και μετά η διαδρομή, Ανδριανή, είναι όπως κάθε αλλαγή στη ζωή μας. Δεν είναι ευθεία γραμμή και συνέχεια όρθιοι. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Δεν γίνεσαι σούπερ ήρωας ξαφνικά. Όχι, όχι. Μπορεί να πέσεις, μπορεί να απογοητευτείς, μπορεί να απελπιστείς. Πάρα πολλά πράγματα. Τα ξανασηκώνεσαι, το ξαναπροσπαθείς. Είναι όπως κάθε αλλαγή. Δεν είναι ευθεία ούτε όρθιο συνέχεια να περπατάς. Άνθρωποι που έχουν εντοπίσει τις πληγές του εσωτερικού τους παιδιού, τα τραύματά τους, έχουν καταλάβει πώς αυτά τα κουβαλούν και πώς τα εκφράζουν με τη συμπεριφορά τους γύρω τους και μένουν σε αυτό, μένουν στο δοσμένο, ότι έτσι είμαι, έτσι είναι η ζωή μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι για κάποιους λόγους δεν είναι έτοιμοι, δεν θέλουν να λάβουν την ευθύνη. Δηλαδή, θα ακούσουμε συχνά ότι ξέρω ότι αυτό μου δημιουργήθηκε από την παιδική μου ηλικία και παραμένουν κολλημένοι, θυμωμένοι, δηλητηριασμένοι με το παρελθόν, κοιτώντας συνέχεια πίσω ότι αυτοί φταίνε και εγώ είμαι έτσι. Και αυτό παιδικό είναι. Και αυτό. Και αυτό είναι παιδικό. Είναι μια παιδική στάση ότι αυτός φταίει που εγώ νιώθω έτσι. Και το ακούμε συχνά να το λέει. Αυτός φταίει που εγώ έχω το συνέστημα που έχω. Αυτός με θύμωσε. Θεωρεί ότι
δεν είναι υπεύθυνος εκείνος, το έκαναν κάποιοι άλλοι. Υπεύθυνο δεν ήταν το παιδί. Όσοι ενήλικας είναι υπεύθυνος. Έχει ευθύνη. Καλώς ήρθατε. Το παιδί δεν είχε καμία. Καμία. Είναι γίγαντες οι άλλοι. Δεν μπορεί. Αυτό ναι. που θα πούνε, αυτό θα κάνει. Ως ενήλικας όμως έχω ευθύνη. Είναι να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δουλειά μας δεν είναι να αλλάξουμε τους γονείς μας. Οι γονείς μας δεν αλλάζουν, έχουν το δικαίωμα να μην αλλάξουν. Αυτό έμαθαν, αυτό μπόρεσαν, αυτό έκαναν. Τέλος, τελείωσε. Είναι, γυρνάμε, πάμε μπροστά. Αυτή είναι μας η δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μου να αλλάξω το γονιό μου. Δεν είναι δουλειά μου να καταβάλω αυτή την ενέργεια. Και έχει δικαίωμα να μην θέλει και να μην μπορεί. Έχει το απόλυτο δικαίωμα γι' αυτό. Εγώ ας βάλω την ενέργειά μου στη δική μου τη δουλειά. Και πολλές φορές, δεν ξέρω πώς θα ακούσετε αυτό που θα πω, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι και η ενέργειά μας να δίνουμε τόση ενέργεια ότι πρέπει να φτιάχνουμε τη σχέση με τους γονείς μας. Αν δεν φτιάχνουν. Ναι, κάποιοι φτιάχνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιες φυσικά φτιάχνουν. Αλλά αν δεν φτιάχνουν, όλη μου την ενέργεια μου έδωσαν αυτό που χρειαζόμουν. Ναι. Πάω παρακάτω τώρα. Όχι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Αλλά δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό. Αυτό ισχύει και για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ δηλαδή που το ψάχνω λίγο πιο πολύ, θα προσπαθήσω λίγο να τον φέρω στο σωστό του δρόμο. Αυτό τώρα μπορεί να ήταν ένα παιδί που του δίνανε μια υπερδύναμη γονείς του. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ναι. Τσακωνόντουσαν και το έβαζαν στη μέση να αποφασίζει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δίνει μια θέση στο παιδί υπερδύναμης. Ότι εγώ από πολύ μικρό μπορώ να αποφασίζω ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Συνήθως κάποιες τέτοιες εμπειρίες μπορεί να δημιουργήσουν στον άνθρωπο έτσι, μια προσωπικότητα που νομίζει ότι μπορεί να αλλάζει τους άλλους. Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχει αυτή τη δύναμη. Γιατί πιθανά του δόθηκαν πάρα πολλές ενήλικες ευθύνες σε πολύ μικρή ηλικία και ένιωσε ότι είναι. Γιατί ήταν πολύ βαρύ και το έφερε πέρας. Και καθόρισε όλη τη ζωή του σαν προσωπικότητα αυτό. Ναι. Και μετά θα δεις ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι που θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να παρέμουν, με την παρέμβασή τους θα αλλάξουν τα πράγματα. Και έχουν και μια επιμονή σε αυτό. Που δεν όχι, όσο φορά άλλους, αν ο άλλος δεν το αποφασίζει, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει για κανένα λόγο. Και ακόμα και εκεί, τώρα τι αποφεύγει με αυτό που κάνει, προσπαθεί να αλλάξει τον άλλο. Όταν εγώ ήμουν εκεί και αναλάμβανα τις ευθύνες του γονιού μου, δεν με είδα ποτέ μέσα μου. Γιατί είχα εγώ δουλειές να κάνω. Τώρα, να σώσω μια σχέση. Ναι, τι ήθελα εγώ τώρα να πάω να παίξω. Τι να παίξω, εδώ πέρα κονταροχτυπιούνται, πρέπει να πάω. Άρα μετά το κουβαλάω και προσπαθώ να αλλάξω πάλι τον άλλο. Τι κάνω, δεν βλέπω τη μέσα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ναι. Μάλλον, χωρίς να φταίω. Χωρίς να φταίω κι εγώ, αλλά μάλλον δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μπορούμε εμείς σαν ενήλικες να αξιοποιήσουμε ό,τι μας δίνει το εσωτερικό μας παιδί? Μπορεί να είναι και πληγωμένο όντως. Κοίτα να δεις, σίγουρα αυτός ο ρόλος που καλούμαστε να παίξουμε ο καθένας διαφορετικό στην παιδική του ηλικία, αρχίζουμε και αναπτύσσουμε κάποιες ικανότητες. Έχουμε κάποιες ικανότητες. Δηλαδή, τι εννοώ, μπορεί να έχω αναπτύξει πάρα πολύ την ενσυναίσθησή μου, χωρίς να χρειάζεται να μου πεις κάτι, σε βλέπω και αντιλαμβάνομαι τι χρειάζεσαι, τι ανάγκη έχεις. Αυτό θα δεις ότι οι άνθρωποι μπορεί με έναν πάρα πολύ υγιή τρόπο να το κάνουν επάγγελμα. Και αυτός είναι ένας υγιής τρόπος να πάρεις από το παρελθόν τις ικανότητες του ρόλου σου και να τους κάνεις, γιατί είναι κομμάτια σου πια, είναι κομμάτια σου και να το κάνεις κάτι καλό και για σένα και για τους άλλους. Το εσωτερικό παιδί μεγαλώνει, μπορεί να μεγαλώσει κάποια στιγμή και να έρθει να συναντηθούμε ηλικιακά? Ναι. Θα δεις ότι σε αυτό το βλέπω και στο γραφείο υπάρχουν στάδια. Δηλαδή θα δεις ότι μπορεί να ξεκινήσουμε σε μια ηλικία 10 με την έννοια ότι ο άνθρωπος έχει κάποιες συμπεριφορές που έχουν χαρακτηριστικά 10χρονου και μετά να μπει στην εφηβεία σιγά σιγά. Οπότε μπορεί να είναι μια φάση όπου δεν την είχε ζήσει ποτέ και αποδομή τους γονείς. Οπότε κάνει ουσιαστικά τα αναπτυξιακά στάδια που δεν πέρασε, τώρα αρχίζει ένα-ένα να τα ολοκληρώνει και να περνάει στο επόμενο. Και αυτό είναι μια διαδικασία που έχει μια συνέχεια μες στον χρόνο. Αυτή είναι η διαδρομή μας και στη ζωή. Ακριβώς. Είναι διαδρομή. Αυτό που το έχουμε πει και πολλές φορές. Δεν έχει...
δεν σταματάμε να το κάνουμε ποτέ. Και είναι ωραίο, γιατί ανοίγει την εικόνα μας, ανοίγει τους ορίζοντές μας, καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα, αντιλαμβανόμαστε. Δίνει ένα βάθος τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!